Ερωτηματικά όμως, κύριε Επίτροπε, έχουν γεννηθεί τις τελευταίες μέρες και από ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο νομίζω πρέπει, στο οποίο σήμερα νομίζω να πάρουμε, πρέπει να πάρουμε σαφείς απαντήσεις. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συμφωνήσει με τους δανειστές την ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Τα διάβασα στην Αυγή. Αυτό για το οποίο γελάτε, τα διάβασα στην Αυγή την Κυριακή, την κομματική σας εφημερίδα. Εμείς λοιπόν λέμε το αυτονόητο, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Για όλους τους Έλληνες πολίτες και κυρίως για τους συνταξιούχους. Εμείς το πρόγραμμά μας το έχουμε διαμορφώσει με βάση τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας. Εάν, κύριε Επίτροπε, μας πείτε ότι η συμφωνία αυτή για τις συντάξεις θα ακυρωθεί και θα ακυρωθούν και οι υπόλοιπες ενδεχομένως συμφωνίες της χώρας, καλοδεχούμενο να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και εμείς αντίστοιχα το πρόγραμμά μας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν καθαροί όροι για όλα τα πολιτικά κόμματα, για όλους τους Έλληνες. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα προχωρήσει η χώρα μπροστά με βάση τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Και το τονίζω προς πάσα κατεύθυνση.